πάρουν την πας περιπτώσει, κοίταξε, απόφαση έχει, να χορέψουν στο παρκέ. Έχει εκπλήξεις. Μπορεί κάποιοι να πούν, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν είναι πια τα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, ειδικά στον Dancing with the Stars που ήσουν και εσύ τότε που ήταν πολλά τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Αλλά έχουμε τις εκπλήξεις. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω το όνομα του Λάκη Γαβαλά, όπως ήταν και χθες εδώ και εδώ σε μια καταπληκτική συνέντευξη στην Τατιάνα. Έχουμε την Κωνσταντίνα, την τραγουδίστρια. Έχει πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είπαν ναι στο χορό. Πρώτοι σας αποκαλύπτουμε ποιες αλλά και ποιοι στάρ θα φορέσουν τα παπούτσια του χορού και θα χορέψουν φέτος στο παρκέ του Dancing with the Stars. Πρώτο όνομα που φιγουράρει στη λίστα των υποψηφίων είναι αυτό του Λάκη Γαβαλά. Ο σχεδιαστής φαίνεται πως δέχτηκε την πρόταση και είπε το μεγάλο ναι. Ο Μιχάλης Μουρούτσος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τεκβοντό, συνηθισμένος στις μάχες, φέτος ρίχνεται στη μάχη του χορού. Μία μικρή γεύση από το ταπεραμέντο του ως χορευτή είχαμε πάρει και πέρσι. Το χορευτικό με τους Ολυμπιονίκης εντυπωσίασε, καθώς στο dancing δεν θα δούμε μόνο τον Μιχάλη Μουρούτσο, αλλά και τη χάλκινη Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Κλέλια Πανταζή, που θα συμμετέχει και αυτή φέτος στο σόου. Ο Ισαΐας Ματιάμπα και ο φρόντμαν του συγκροτήματος Κόκκινα Χαλιά Γιώργος Παπαδημητράκης θα αφήσουν για λίγο το μικρόφωνο και θα δοκιμάσουν το ταλέντο τους στο χορό. Ενώ μια ακόμα έκπληξη του φετινού dancing είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας. Όσον αφορά στις γυναικείες παρουσίες, η γογό Μαστρο Κώστα είπε το πολυπόθητο ναι στην παραγωγή του σόου, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που την προσεγγίζουν. Ενώ αίσθηση θα προκαλέσει η επιστροφή της τραγουδίστριας Κωνσταντίνας, που ομολογουμένως έχουμε καιρό να τη δούμε. Επιστροφή λοιπόν με πολύ χορό. Η Μέρη Σινατσάκη έχει κάνει ήδη την πρόβα της στη σκηνή του dancing τη χρονιά που παρουσίαζε τα backstage. Τώρα θα τη δούμε και ως διαγωνιζόμενη. Στις ωραίες της παρέας έρχονται να προσθεθούν η Ελένη Χατζίδου και η Ελισάβετ Σπανού. Οι δύο τραγουδίστρες σίγουρα θα κλέψουν τις εντυπώσεις στη σκηνή του Dancing with the Stars με την καλογυμνασμένη σιλουέτα τους. Δεν είναι η πρώτη της επαφή με το χορό. Η Ευαγγελία Ραβανή δίδασκε σε σχολή χορού Λάτιν, ενώ ο σύντροφός της Ηλίας Βρετός θα της αποκαλύψει το μυστικό για να καταφέρει να φτάσει στο τελικό. Αύριο, ωστόσο, η παραγωγή θα αποφασίσει για το ποια κυρία θα κερδίσει το τελευταίο εισιτήριο της συμμετοχής. Εκείνες που κονταροχτυπιούνται είναι η Κατερίνα Στικούδη, η Μαρία Κορινθίου αλλά και η Φλωρίντα Πετρουτσέλης. Φλωρίντα! Φλωρίντα! Η Φλωρίντα να πάει. Ναι, εντάξει. Είναι το κορίτσι μας. Να τα ξέρουμε και ένα δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λιγάκι στο θέμα της παρουσιάστρες. Της παρουσιάστρες, βέβαια. Είναι το θέμα που, οκ, ποια τελικά κυρία θα παρουσιάσει, γιατί κυρία θα είναι. Ο Γρηγόρης είπε ότι δεν θα το παρουσιάσει τελικά. Είπε όχι ο Γρηγόρης. Είπε ότι δεν θα παρουσιάσει αυτό στο dancing. Στενοχωρέθηκες. Κοίτα να δεις, κατά 90% η Δούκισσα είναι αυτή που θα πάρει την θέση της Ζέτας. Προφανώς οι άνθρωποι του Αντένα θέλουν να βάλουν μια εξίσου πολύ ωραία κυρία στη θέση της παρουσιάστριας. Άλλωστε, ίσως εκεί να πήγαινε το ότι ο Αντένα φτιάχνει παρουσιαστές, όπως μας είπαν χθες. Θέλουν προφανώς να επενδύσουν επάνω της και να βγάλουν άλλη μια. Εντάξει, δεν θα το πω. Άλλη μια όμορφη παρουσία. Λίγο μπάρντι. Θέλει όμως δουλειά. Χρειάζεται και αυτό, παιδιά, νομίζω, η τηλεόραση. Γιατί θέλει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά το Dancing with the Stars, όμως, είναι ένα σόου το οποίο, ναι, μεν είναι λαμπερό και είναι απολαυστικό για εμάς τους θεατές, αλλά για έναν παρουσιαστή δεν είναι και τόσο υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Έχεις ένα auto-cue. Αν ξέρεις να διαβάζεις με λίγο έτσι ερμηνεία μέσα, είναι, όχι ότι είναι εύκολο το διάβασμα, αλλά λέμε, είναι πιο εύκολο να κάνεις ένα live show τρεις ώρες χωρίς να λες τίποτα, να το έχεις μπροστά σου γραμμένο, έτσι. Από εκεί και έπειτα, εκεί που ίσως θα χρειάζεται μια περισσότερη εμπειρία και δεξιότητα είναι στο να κάνεις ένα παιχνίδι με την Κριτική Επιτροπή. Να είσαι λίγο χαλαρός με τους παίκτες για να δημιουργήσεις έτσι μια ίντριγκα, ένα ωραίο κλίμα, για να μην κρεμάει, εν πάση περιπτώσει, όταν δεν διαβάζεις, αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Δηλαδή,
Και μιας και είπες για κριτική επιτροπή, θα σου πω ότι τελικά η Κάτια Δαβουλάκη δεν θα είναι στην κριτική επιτροπή λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες πεζόταν το αν θα είναι. Θα σου πω βέβαια το καινούριο ότι στη θέση της δεν θα πάει κάποια άλλη ή κάποιος άλλος, καθώς από τον Άντενα μας διαβεβαίωσαν. Ήτανε 5, θα είναι 4 τώρα. Θα είναι η τετράδια κλασική, Γιάννης Λάτσιος, κύριος Κωστάλας, Φωκάς Ευαγγελινός και Γκαλένα μετά τη γέννα της. Παιδιά, συγγνώμη, η Γκαλένα είναι τώρα στις μέρες της, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάει 14 Οκτώβρη το dancing. Αμέσως μετά θα πάει. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Ναι. Εντάξει, είναι... Αχρειάζεται, παιδιά, δεν έχει Γαλένα, πρόβλημα χρειάζεται. Όμως η γυναίκα αυτή γυμνάζεται, δεν έχει τέτοια πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, εγώ ακούσα ότι ετοιμάσαι και τις χορογραφίες έναρξης, ναι. Δηλαδή είναι μάχη. Όσες γυμνάζονται δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αλλά ήμουν σε αυτές που δεν γυμνάζονται. Και μια και είπες και εσύ για όσες γυμνάζονται, στο backstage σου πω ότι θα είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η περσινή νικήτρια. Ακούγονται και άλλα ονόματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Θα ετοιμαστεί ο Θέμης για να βγει να την πει. Γιατί μόλις τώρα με ενημέρωσε στο ακουστικό μου, εσείς λέγατε ότι στα backstage θα είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου, που υπήρχαν φήμες ότι μπορούσε να μπει στην κριτική επιτροπή όπως είχε γίνει με την Έρικα Πρεζεράκου στο Dancing with the Stars 2, έτσι. Τώρα όμως η Ανθή έχει μας δώσει την είδηση. Α, λοιπόν, τελικά φέρνουμε αγούρι, έτσι. Είδες. Ναι. Λοιπόν, τελικά στην κριτική. Τώρα, αυτή τη στιγμή επικοινωνήσαμε, οπότε με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ο Αντένα ανακοίνωσε πως θα είναι η κυρία Δανδουλάκη. Έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που υπήρχαν. Οπότε θα είναι 5 τελικά στην κριτική. Όπως ήταν δηλαδή και πέρσι, και έτσι. Θα είναι και η Γκαλένα Βελίκοβα. Γκαλένα Βελίκοβα, Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννης Λάτσιος, ο κύριος Κωστάλας και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ναι, γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν ήταν η κυρία Δανδουλάκη. Τώρα είναι η τελευταία εξέλιξη. Μια και έχουμε μια. Έτσι, η ανοιχτή επικοινωνία με τις πηγές μας. Μήπως μπορούν να μας πούνε ποιο είναι και το 14ο όνομα για να το ολοκληρώσουν. Θέλετε. Το είπαμε το backstage. Θα είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Δεν το έχουν κλείσει, ακούω, το 14ο όνομα. Ναι, γιατί ήταν σε αυτή τη διαδικασία.